θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε συζήτηση, αφού καλησπερίσω μέσω Skype την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, που βρίσκεται απόψε κοντά μας στο Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε μία πιο επίκαιρη από ποτέ, νομίζω, στιγμή για να συζητήσουμε και διαχρονικά πάντοτε το θέμα της μετανάστευσης, ιδιαίτερα σε μία κριτική περιοχή όπως εμάς, εμείς εδώ στον Εύρο, που βεβαίως πάντοτε απασχολούν όλα αυτά τα θέματα. Και μέσα και από την δική σας παρουσία απόψε, νομίζω ότι έχει αξία να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν σε σχέση με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, σε σχέση με τις ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση για τη διαχείριση όλου αυτού του μεγάλου ζητήματος. Και να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, αν θέλετε, με το θέμα της επέκτασης του φράχτη στον Εύρο, που γίνεται με εθνικά κονδύλια. Να μας πείτε δύο λόγια, παρακαλώ, για το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το μεγάλο θέμα. Ο φράχτης στον Εύρο είναι πλέον ένα γεγονός. Η απόφαση να δημιουργηθεί δεν εξαρτήθηκε ποτέ από το αν θα δοθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ώρα που μια χώρα αποφασίσει να προστατεύσει τα σύνορά της, τα προστατεύει με δικά της μέσα. Από εκεί και πέρα τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα ήταν άσχημο να έρθουν, αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει λάβει τέτοιες αποφάσεις. Θεωρώ ότι θα αναθεωρήσει πολύ γρήγορα, με δεδομένα τα γεγονότα στη Λευκορωσία και στις γειτονικές της χώρες, όπου εκεί δεν είδαμε απλώς μια απόπειρα εισβολής από χερσαία σύνορα, όπως είδαμε στον Εύρο το Μάρτιο του 2020, αλλά είδαμε μεταφορά μεταναστών με αεροπλάνα στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή κάτι υπερβολικά προωθημένο πια. Και πιστεύω ότι σίγουρα η Ευρώπη θα αναθεωρήσει αυτές τις απόψεις της. Όμως επιμένω ότι δεν είναι θέμα χρηματοδότησης. Όπου χρειάζεται η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας θα γίνεται με ίδια μέσα. Το κράτος μας, η πολιτεία μας έχει υποχρέωση να προστατεύει τα σύνορά της. Είναι καθαρά θέμα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας και είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν εξαρτάται από κάτι άλλο, από απόφαση άλλων. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα επίσης την συγκεκριμένη περιοχή εδώ στον Εύρο και είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στην επέκταση φυσικά του ΚΙΤ Προκεκά. Ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε με αυτόν τον χαρακτηρισμό ως επέκταση. Εξελίσσεται από ό,τι γνωρίζουμε ως αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του και επέκταση του ΠΡΟΚΕΚΑ, του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης. Να ρωτήσω ποια είναι τα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι και τις βελτιώσεις που θα επέλθουν και τα αποτελέσματα που θα έχουμε από όλο αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Προφανώς πέρσι αυτό έγινε αντικείμενο, ήταν ένα σημείο τριβής. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση έληξε με το γνωστό τρόπο. Φυσικά όλοι συμφωνούσαν ότι χρειάζεται αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις και ότι το ΠΡΟΚΕΚΑ είναι απαραίτητο και όλα τα ΠΡΟΚΕΚΑ είναι απαραίτητα, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες, σχεδόν αδύνατες οι επιστροφές. Και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο οφείλει να λύσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικό σύστημα επιστροφών και απελάσεων. Από εκεί πέρα δεν έχω να σας πω κάτι. Αυτό ολοκληρώνεται. Αυτό το οποίο ουσιαστικά οι ανησυχίες οι οποίες δημιουργήθηκαν έδειξαν λίγο, βέβαια υπήρξαν όλες οι ανάλογες διαβεβαιώσεις και οι δικές μας, ότι υπήρχε φόβος ότι θα συνέβαινε κάτι το πολύ σοβαρό και θα το υφίστατο ο Εύρος. Όχι, δεν είναι. Φυσικά ο Εύρος προφυλάσσεται και φυσικά υπάρχει η δήλωση δέσμευση και του Πρωθυπουργού ότι εκεί δεν θα γίνεται συγκέντρωση πληθυσμού. Αλλά όπως έδειξε η ζωή τελικά και το γεγονός ότι βρεθήκαμε εδώ και δύο χρόνια σε μόνιμη επιφυλακή όλου του κρατικού μας μηχανισμού, λιμενικό, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, έδειξε ότι είναι δεδηλωμένη η απόφαση της κυβέρνησης να προστατέψει τα σύνορά της, είτε τα χερσαία που είναι στον Εύρο, είτε τα θαλάσσια. Δεν υπάρχει δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή η βάση της συζήτησης δεν υπάρχει.
Γιατί η βάση συζήτηση είναι για την περίπτωση που θα επέτρεπε η Ελλάδα πρακτικές του παρελθόντος. Η Ελλάδα όμως δήλωσε αποφασισμένη και η κυβέρνηση και απέδειξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην φυλάσσονται τα σύνορα. Τα σύνορα λοιπόν φυλάσσονται παντού αυτή τη στιγμή. Είναι, όπως σας είπα, ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και δεν υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ποτέ ο Εύρος για να γίνει περιοχή εισόδου και διαμονής μεταναστών, όπως ως ιδιαίτερα ευαίσθητη φυσικά περιοχή, όπως όμως και οι υπόλοιπες περιοχές και τα νησιά και όλη η χώρα. Το πρόβλημα της χώρας είναι να μην έχει ροές. Το ζήτημα της χώρας είναι να μην έχει ροές. Όταν δεν έχουμε ροές, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τους ανθρώπους που έχουμε αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται. Το τελευταίο διάστημα, και δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, αν όχι, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε μετά από διάφορες συζητήσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή και δηλώσεις συνοριοφυλάκων και προέδρων των συνδικαλιστικών οργάνων ουσιαστικά, ότι παρατηρείται μία εισρωή ανθρώπων και από πλευράς Βουλγαρίας. Δεν ξέρω κατά πόσο η κεντρική διοίκηση του κράτους έχει λάβει γνώση γι' αυτό, που φανταζόμαστε πως γνωρίζετε ότι ανοίγει ένα νέο μέτωπο σιγά σιγά από εκεί, αν και εφόσον αυτό είναι ανησυχητικό και πώς προτίθεστε να το αντιμετωπίσετε. Κοιτάξτε, φυσικά οι πληροφορίες υπάρχουν παντού και λαμβάνονται οι πληροφορίες και υπάρχουν όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που γνωρίζουν τι συμβαίνει. Είναι ένα πρόβλημα πράγματι αυτό. Και φυσικά λαμβάνει τα μέτρα η Ελλάδα και ως προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, πρόβλημα με το μεταναστευτικό είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Και εμείς είμαστε χώρα που έχουμε σύνορα και δύσκολα σύνορα. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η διαρκής επιφυλακή, το οποίο βέβαια δημιουργεί μια διαρκή αιμορραγία οικονομική και είναι μια θέση στην οποία καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν βρίσκεται. Γιατί τόσο και όσον αφορά στο μεταναστευτικό, όσο και όσον αφορά στην πανδημία, αν κοιτάξετε εμείς γεωγραφικά που βρισκόμαστε, βρισκόμαστε ουσιαστικά στην πιο δύσκολη περιοχή της Ευρώπης. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, δεν πρόκειται δια μαγείας να λυθούν όλα τα προβλήματα, γιατί υπάρχει αυτή η γεωπολιτική θέση της χώρας που έχει και γεωστρατηγικές στοχεύσεις κατά καιρούς. Να σας ρωτήσω, κυρία Βούλτεψη, και ένα σχόλιο παρακαλώ για τις πολιτικές επισκέψεις, την πληθώρα πολιτικών επισκέψεων που καταγράφει η περιοχή, το διάστημα που διανύουμε. Είχαμε αρκετά κλιμάκια και από την αξιωματική αντιπολίτευση, την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην περιοχή, ανθρώπους από το κίνημα αλλαγής. Γενικότερα, το τελευταίο διάστημα ο Εύρος και η Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο των επισκέψεων των πολιτικών. Πώς το κρίνετε αυτό? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε γενικά ο Εύρος και η Θράκη βρίσκονται στο επίκεντρο γεωστρατηγικών ευνοϊκών σχεδιασμών για την Ελλάδα, όπως ξέρετε. Πράγμα το οποίο προκαλεί και νευρικότητα και αντίδραση στους γείτονές μας στην Τουρκία και στον κύριο Ερντογάν προσωπικά, όπως θα είδατε και από τις σημερινές του δηλώσεις. Εντάξει, το ενδιαφέρον μας είναι στραμμένο όλων εκεί. Τώρα όσον αφορά την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά, δεν είδα να λέει κάτι διαφορετικό από αυτά που αναμασά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρα όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε κάποια έκπληξη, είχατε κάποια είδηση, κάποια πληροφορία. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν αποκάλυψε μόνο το πραγματικό του πρόσωπο όσο κυβερνούσε, το αποκαλύπτει και τώρα που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ κάπου εδώ για το χρόνο και τη συζήτηση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας, καλησπέρα.